τις πιο τολμηρές παραγωγές του σκηνοθέτη και συγκεκριμένα τον Τίτο Ανδρώνικο του Αμφιθεάτρου και τον Οθέλο του Εθνικού, εστιάζοντας στο πόσο ο σκηνοθέτης επιχείρησε μια αναγέννηση της αναγεννησιακής δραματουργίας, είτε στην πρώτη περίπτωση με την προσφορά ενός αγνώστου έργου στο κοινό, είτε στη δεύτερη περίπτωση με μια νέα προσέγγιση ενός δημοφιλούς έργου της εποχής. Στη συνέχεια θα εστιάσουμε στον πρωταγωνιστή των δύο αυτών παραγωγών, που επίσης αποτέλεσε μια τολμηρή επιλογή από την πλευρά του σκηνοθέτη. Τέλος, θα προσπαθήσουμε να ανοιχνεύσουμε τους λόγους για τους οποίους έτυχαν τόσο διαφορετικής υποδοχής από κοινό και κριτικούς αυτές τις δύο παραστάσεις. Ο Τίτος Ανδρώνικος του Σέξπιρ ανέβηκε στη θεατρική περίοδο 1977-78 από τον Σπύρο Ευαγγελάτου και το Αμφιθέατρο, στο Θέατρο της Οδού Κεφαλινίας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πράγμα που επισημάνθηκε από όλους τους κριτικούς της παράστασης. Ποιο μέρος από το ζωντανό θέατρο είναι αυτό που απομένει? Όταν μιλούμε για έναν σπουδαίο καλλιτέχνη του παρελθόντος και για τις παραστάσεις του, τι ακριβώς εννοούμε? Δεν εννοούμε μόνο τα τεκμήρια, τις πηγές, τις θεατρικές κριτικές, αλλά κάποια στιγμή νιώθουμε την ανάγκη να πιστέψουμε ότι ένα ζωντανό μέρος της προσφοράς του και της ίδιας του της καλλιτεχνικής παρουσίας περνάει ή έχει περάσει στο δικό μας καλλιτεχνικό κόσμο. Στο μεταπτυχιακό έχω τη χαρά να παρουσιάζω το μάθημα, να διδάσκω το μάθημα ανάλυσης παράστασης και τα μαθήματα ξεκινούν πάντα με αυτό το ερώτημα. Όταν μιλάμε για ανάλυση μιας παράστασης, για τη μνήμη μιας παράστασης, τι ακριβώς αναζητούμε? Η επίδραση ενός σκηνοθέτη όπως του Ευάγγη, του Σπύρου Ευαγγελάτου, είναι ασφαλώς πραγματικά και μεγάλη, αλλά δύσκολα αντιχνεύεται. Δύσκολα μπορούμε να την εντοπίσουμε. Έχει διασκοπιστεί στο ελληνικό θέατρο και θα έλεγα ότι έχει περάσει στο γονίδιό του. Όταν οποιαδήποτε παράσταση βλέπουμε σήμερα αισθητικού ενδιαφέροντος, κατά κάποιο τρόπο φέρει γονίδια του Σπύρου Ευαγγελάτου. Συμπαραγωγή της ερωτικής πίστης «Αμορόζα Φέτε» του Αντώνιου Πάντιμου και παγκόσμια πρεμιέρα του έργου στην πόλη αποκτά ειδικό βάρος καθώς το φεστιβάλ συμπλήρωνε τον 8ο χρόνο της ζωής του. Θα μελετήσουμε το χαρακτήρα αυτής της συνεργασίας του Αμφιθεάτρου με τον νεόκοπο θεσμό μιας επαρχιακής πόλης με μηδενική εξοικείωση στη σύγχρονη θεατρική ζωή τότε, αλλά με μια αντιγενές εξειδίκευση του κοινού της με τη σκηνική παρουσίαση του Κρητεοεπτανησιακού Θεάτρου και τη σχετική παραγωγή. Οι συμπαραγωγές θεατρικών οργανισμών κέντρου και περιφέρειας ήταν κάτι που δοκιμαζόταν πιλωτικά το 1994 και δεν είχε το χαρακτήρα ιδανικής συνταγής ως αναγκαστική λύση στην οικονομική ένδια όπως γίνεται σήμερα. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Για τους θεατές του Ηρωδίου, όπου έκανε πρεμιέρα η ερωτική πίστη τον Αύγουστο του 1994, η αναγγελία της παγκόσμιας πρώτης του έργου του Πάντιμου δεν ήταν εύκολο από μόνη της να θεωρηθεί αξιόλογη καλλιτεχνική είδηση. Ο Ευαγγελάτος, υποκαθιστώντας κρατικά θέατρα και πανεπιστήμια, έφερε στο Ηρώδιο ένα τέτοιο πολύτιμο ντοκουμέντο. Στην πρώτη σελίδα κάθε προγράμματος του Αμφιθεάτρου διαβάζουμε «Αμφιθέατρο, αμφί, κοντά, ολόγυρα, σε σχέση με το κοινό, αμφί από όλες τις πλευρές σε σχέση με τη θεατρική τέχνη, αμφί ανάμεσα μαζί σε σχέση με την εποχή του». Και από κάτω, «Αμφιθέατρον, τόπος πανταχώθεν περισκοπούμενος λεξικό της Σούδας». Με βάση τα παραπάνω, επιχειρώ να προσεγγίσω τη σχέση του σκηνοθέτη θεατρολόγου Σπύρου Ευαγγελάτου με τον χώρο. Πώς τον επιλέγει, πώς τον διαμορφώνει και πώς ρυθμίζει τις υλικές διαστάσεις που θα εγκυβωτήσουν τη σχέση ηθοποιών και θεατών, θα δώσουν τις προϋποθέσεις του βιώματος της παράστασης όπως τη σχεδίαζε και την ονειρευόταν κάθε φορά. Το Αμφιθέατρο ήταν ένας περιπλανόμενος θίασος
μέχρι τον Δεκέμβριο του 1984, οπότε και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην οδό Ανδριανού 111, στο γνωστό εκκλησιαστικού ρυθμού κτίριο με το μεγάλο φουαγέ, το μικρό γραφείο εργαστήρι του αέναου μελετητή και τη μεγάλη σκηνή στον πρώτο όροφο. Για 10 χρόνια σχεδόν, κατά τη χειμερινή περίοδο, το αμφιθέατρο περιπλανήθηκε σε διάφορες αίθουσες. Ξεκίνησε από το θέατρο των Άννα και Μαρία Καλουτά, που καταδεφίστηκε το 2004 για να χτιστεί στη θέση του πολυόροφου κτίριου γραφείων και καταστημάτων με δύο υπόγεια γκαράζ. Έκανε μία στάση στο θέατρο της Οδού Κεφαλινίας το 1977, πέρασε από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το 1978, από το Θέατρο Κάκη Αναλυτή το 1979 και από το 1980 εγκαταστάθηκε στο Θέατρο Κάβα στην Οδό Σταδίου 50. Λοιπόν, η δίπρακτη όπερα Κώστας Χαριωτάκης, η μεταμορφώσεις του Διονύσου, του Μίκη Θεοδωράκη, σε λιμπρέτο του ίδιου, βασισμένος σε ποιήση Κώστα Χαριωτάκη και Κώστα Βάρναλη, αποτελεί την πρώτη όπερα του συνθέτη και είναι ένα από τα λιγότερα γνωστά έργα του Θεοδωράκη στο ευρύ κοινό. Θα πρέπει να διευκρινιστεί εξ αρχής ότι η όπερα δεν αποτελεί βιογραφία του ποιητή Κώστα Χαριωτάκη, αλλά έργο που αναπτύσσει έναν σε βάθος σχολιασμό της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας. Ο Μίκης Θεοδωράκης αναφέρει ότι ξεκίνησε τη γραφή της όπερας Καριωτάκης χωρίς να έχει στο νου του να κάνει όπερα. Αφορμή στάθηκε η πολιτική επικαιρότητα της δεκαετίας του 80, που για το συνθέτη ήταν μια περίοδος στιγματισμένη από την κατάχρηση της εξουσίας σε μια χώρα που στην ιστορική πορεία της έχει καταδυναστευτεί από ξένους και ντόπιους, με τα δικά του λόγια. Έτσι, το πρόσωπο του ποιητή Καριωτάκη αντιπροσωπεύει το δραματικό πρωτοπρόσωπο του συνθέτη, μέσα από το οποίο διατυπώνεται η δυσφορία και η απογοήτευση για τη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας. Η όπερα εξελίσσεται σε δύο πράξεις, κάθε μία από τις οποίες διαρθρώνεται σε πλήθος εικόνων. Η αφήγηση μεταπηδά σε γνωστά γεγονότα και περιόδους της ελληνικής ιστορίας και η δραματουργία εξελίσσεται αποσπασματικά, χωρίς χρονολογική ακολουθία. Η πρώτη πράξη ξεκινά τον Ιούλιο του 1928 σε μια παραλία της Πρέβεζας, λίγο πριν την αυτοκτονία του Καριωτάκη, και συνεχίζει το 1942 σε ένα καθόριστο περιβάλλον με κρατούμενους και γύρω τους φρουρούς στρατιώτες SS. Η δεύτερη πράξη διαδραματίζεται αρχικά σε ένα τοπίο στην ορεινή Ελλάδα του 1850, στη συνέχεια μεταβαίνει το 1944 όταν εμφανίζονται αντάρτες του Ελλάς, υπονοείται παράλληλος χρόνος με τα Δεκεμβριανά, κατόπιν επιστρέφει στο σκηνικό της πρώτης πράξης Πρέβεζας του 1928, συνεχίζει στον Εμφύλιο του 1948 και καταλήγει στη δεκαετία του 1980, τη σύγχρονη εποχή δημιουργίας του έργου.